Εμείς είτε, έχουμε εδώ, έκαναμε τα κυπριακά.
4 με το Κυπριακό. Γιατί το έμαθα τώρα ότι πήγατε και στο χωριό μου και... 74 ήμουν δοχεία σε ένα φυλάκιο στην πράσινη γραμμή, το οποίο κρατήσαμε. Παρόλο που ήρθαν τα Ηνωμένα Έθνη και μας είπαν να φύγουμε ότι θα μας εγκλωβίσουν μέσα, αλλά χάσαμε το χωριό μας. Come on.
Αποχαιρετούμε την Κυπριακή Αποστολή με την ελπίδα ότι θα τους ξαναδούμε πάλι στα μέρη μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την υπέροχη βραδιά, γιατί κάναμε ανταλλαγή γαστρονομικής κουλτούρας Ελλάδας-Κύπρου. Ήταν όλα τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ανταπόκριση από όλων των κόσμων εδώ. Σας ευχαριστούμε για όλα. Πρέπει αυτά τα πράγματα να τα επαναλαμβάνουμε για να μην χαθούμε. Γιατί άλλα κι άλλα χαθήκανε, ξεχαστήκανε, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Είναι αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος, ο ΜΕΣ και είναι η κυρία Τουρκολιά με όλο το Συμβούλιο. Εννοείται με όλο το Συμβούλιο. Λέω, θα υπάρξει συνεχιστής. Κάποια στιγμή θα κουραστεί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να... Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν συνεχιστές και πρέπει, σας το έχω πει και άλλες φορές, το έχουμε πει,
να προστατεύσουμε ήδη το χώρο μας, την πατρίδα μας, τον τόπο μας. Μην περιμένουμε, βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, αδιαφορία, αλλά μην τους δίνουμε τη χαρά και την ευκαιρία να πηγαίνουμε πίσω τον τόπο μας. Εμείς αγωνιστούμε για τον τόπο μας και εμείς οι ίδιοι, όλοι, ό,τι μπορούμε ο καθένας, να προσφέρουμε ένα λουλούδι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας όλους και εύχομαι να ξανανταμώσουμε γρήγορα και να ξανακάνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να περνάμε καλά και ο κόσμος μας και να θυμόμαστε την πατρίδα μας. Την πατρίδα μας και την ταλαιπωρία της Κύπρου και χθες το βράδυ ειλικρινά αναστατώθηκα. Ήτανε τόσο παραστατικό, ήτανε τόσο όμορφο. Δηλαδή το ζούσες, αυτό που είδες το ζούσες ειλικρινά, δεν βούρκωσα μόνο εγώ και η καρδιά μου. Να είστε καλά γεροί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ όλους. Με τη σειρά μας να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Ήταν άψογη, όχι μόνο από τον σύλλογο το ΜΕΣ, αλλά από όλους τους συλλόγους. Δηλαδή μας αγκάλιασαν, μας συγκίνησαν πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ελπίζουμε να ξανανταμώσουμε. Να ξανανταμώσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Ειλικρινά σας το λέω ότι γνωρίσαμε πολλούς δημάρχους. Το λέει η ψυχή του, το λέει η καρδιά του και μας συγκίνησε πραγματικά ο λόγος του. Δεν ήταν λόγος πολιτικός, ήταν αυτό που αισθανόταν. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή αντάμωση στην Κύπρο και φέρτε και τον δήμαρχο μαζί. Ο διχασμός πρέπει να λείψει. Πρέπει όλοι να νοιαστούμε από το σύλλογό μας ένα μήνυμα ειρήνης, συμπαράστασης και φιλίας σε όλους αυτούς που διώκονται και θαλασσοπνίγονται. Σας ευχαριστώ πολύ, χειροκρότημα στους Κύπριους.